Πονοκέφαλο προκαλεί στους δημάρχους των Ομοχανίων το νέο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων και για το οποίο έχουν γίνει σχετικές παρεμβάσεις και ζητείται να περιλαμβάνει ρύθμιση που να επιτρέπει στη ΔΕΔΙΣΑ να διατηρεί την αυτονομία της. Το θέμα απασχόλησε το πρωί την ευρεία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ομοχανίων. Τα δύο σημεία τα οποία είναι λίγο που θα πρέπει να σταθούμε είναι ότι δεν δίνει τη δυνατότητα να γίνεται αποκομιδή από τους φορείς, όπως κάνουμε τώρα εμείς σε πάρα πολλούς δήμους, ενισχύουμε τις ελλείψεις τους και όποτε υπάρχουν προβλήματα αναλαμβάνουμε την αποκομιδή με προγραμματικές συμβάσεις. Και το δεύτερο είναι ότι μας βάζει σε δύο ελεγκτικούς μηχανισμούς που μέχρι τώρα δεν ήταν η επιχείρηση. Το ένα είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση και το άλλο είναι το ελεγκτικό συνέδριο. Το οποίο δημιουργεί ουσιαστικά κάποια πρακτικά προβλήματα, διότι όπως γνωρίζετε ένα εργοστάσιο το οποίο δουλεύει 24/24 και έχει ένα σώρο προβλήματα δεν μπορεί να αντέξει τέτοιους μηχανισμούς ελεγκτικούς, διότι όταν γίνει μία βλάβη πρέπει να είμαστε σε real time να την αντιμετωπίσουμε. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται να γίνονται εργασίες από τους ΦΟΤΣΤΑ συμπληρωματικά της καθαριότητας, όπως παραδείγματος χάρη η αποκομιδή την οποία κάνει η ΔΕΔΙΣΑ. Γι' αυτό λοιπόν όλοι οι δήμαρχοι θα συνυπογράψουμε ένα κείμενο το οποίο θα είναι μια παρέμβαση στην ουσία σε αυτό το νομοθέτημα και θα ζητάμε αυτός ο όρος να απαλληφθεί. Αυτό τι σημαίνει ότι εμείς ο Δήμος Πλατανιά από αυτή τη στιγμή έχουμε τις τρεις ενότητες, γιατί δεν έχουμε τον στόλο που απαιτείται για να μπορούμε να καλύψουμε όλο το εύρος του Δήμου και έχουμε το μεικτό σύστημα και δικό μας κομμάτι αλλά και συνεργασία με τη ΔΕΔΙΣΑ. Αν δεν συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Διότι θα έχουμε τρεις ενότητες, οι οποίες δεν θα καλύπτονται από την αποκομιδή αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε, ξαναλέω, τον απαραίτητο εξοπλισμό την παρούσα στιγμή. Προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τα πόρτα-πόρτα και τη σάρωση. Μιας και το προσωπικό το οποίο ναι μεν προβλέπεται να προσλάβουμε μέχρι 31 Μαρτίου, πριν όμως θεωρώ ότι δεν θα φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες όλου του αποκόρονα. Δηλαδή θεωρούμε ότι θέτουμε ένα αμφιβόλο την εικόνα σε μια περιοχή που τουριστικά σφίζει από ζωή κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο. Εμείς υποστηρίζουμε το μεικτό σύστημα, αυτό πρέπει να υπάρχει. Η δυνατότητα λοιπόν αποκομιδής από τους Δήμους, αλλά και παράλληλη δυνατότητα είτε σε ΔΕΔΙΣΑ είτε και σε Τρίτο, καλοκαιρινούς μήνες να μπορεί να δίνει δυνατότητα ενίσχυσης του μηχανισμού καθαριότητας. Με αυτόν τον τρόπο και μόνο θα επιτυχάνεται και η βέλτιστη οικονομική δυνατότητα, αλλά και η καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε μια αρκετά σημαντική ρύθμιση που αφορά την απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις που έχει η ΔΕΔΙΣΑ με τους άλλους Δήμους του νομού. Προκύπτει ένα τεράστιο οικονομικό όφελος και για το Δήμο Χανίων που ανέρχεται περίπου σε 1.100.000 ευρώ και πολύ μεγάλο όφελος βέβαια και για όλους τους άλλους Δήμους όπου ας το πούμε έτσι ωφελούνται περισσότερο από 500.000 ευρώ.